Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και πάλι στην τηλεόραση του Flash και στο Daily Tips. Κυριακή σήμερα, 8 του Μάρτη. Χρόνια πολλά στις γυναίκες, χρόνια πολλά σε εμάς. Έτσι δεν είναι, Στέλλα μου? Έτσι. Γιατί έχουμε και εμείς την δημητική μας μία φορά το χρόνο. Χρόνια πολλά λοιπόν, ό,τι επιθυμείτε. Τι κάνετε? Λίγο ο καιρός μας τα χάλασε, έχω να πω. Μας τα χάλασε και ξαναρρωστήσαμε. Γιατί την προηγούμενη εβδομάδα λέγαμε καλώς ήρθε η άνοιξη, καλώς μπήκε ο Μάρτης, επιτέλους λίγο να ανοίξει ο καιρός, λίγο η διάθεσή μας. Και πάλι βλέπουμε τώρα την Παρασκευή χιόνια. Νομίζω ότι θα είναι το τελευταίο και μακαβοκαιρία. Μακάρι, Στέλλα, γιατί δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μακάρι, γιατί δεν αντέχει άλλο κόσμο με τόσο κρύο. Λίγο υπομονή πιστεύω και θα μπει άνοιξη. Έτσι, έτσι. Όπως είδατε, θέλω να καλωσορίσω στην παρέα μας τον κύριο Μινάδα Σιγέννη. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε στην εκπομπή. Και εμείς ευχαριστούμε που ήρθατε. Ο οποίος είναι καθηγητής, λέκτορας στο Πανεπιστήμιο εδώ στη Δυτική Μακεδονία, στο τμήμα της Κοζάνης, στο τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Έτσι δεν είναι? Ναι, πράγματι. Ωραία. Και ήρθατε να μας μιλήσετε λίγο για αυτό που έγινε σήμερα το πρωί. Έγινε ένας διαγωνισμός σήμερα το πρωί. Ναι. Ρομποτικής, ναι. Με παιδιά δημοτικού. Θέλετε να μας πείτε εσείς λίγα πράγματα για αυτό το θέμα? Πράγματι. Σήμερα πραγματοποιήθηκε ο πρώτος περιφερειακός διαγωνισμός ρομποτικής για παιδιά δημοτικού και συγκεκριμένα των τάξεων 4η, 5η και 6η τάξη δημοτικού. Ναι, λίγο μεγαλύτερος δεν καταλαβαίνουν κιόλας. Πάνω ναι, κάτω, ναι, πράγματι. Και σε αυτό το διαγωνισμό λοιπόν που οργανώθηκε από τρεις φορείς, από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, από το πρώτο εργαστηριακό κέντρο Κοζάνης που στεγάζεται στο ΕΠΑΛΕ της Κοζάνης, και από τη μη κερδοσκοπική εταιρεία WRO, World Robotics Organization, παραρτήματος της Ελλάδος, όπου είχε την γενικότερη οργάνωση στις 13 περιφέρειες της χώρας, όπου ταυτόχρονα έγιναν αυτοί οι προκριματικοί αγώνες στις 13 περιφέρειες. Ήταν προκριματική και ήταν τώρα προκριματική. Σήμερα έγινε... Ναι, και ο νικητής θα πάει στην Αθήνα την επόμενη Κυριακή, θα αγωνιστεί μαζί με τις υπόλοιπες 12 ομάδες για να βγει ο πρώτος νικητής. Μάλιστα, μάλιστα. Εν ολίγης, τα παιδιά για πόσο χρονικό διάστημα προετοιμάζονται? Γιατί ουσιαστικά έχουν έναν καθηγητή πάνω, η ομάδα έχει επικεφαλή έναν καθηγητή, που ετοιμάζουν το θέμα τους. Ναι. Που να πούμε ότι το θέμα ήταν ίδιο σε όλες τις ομάδες, ναι, και ήταν η πόλη μας, έτσι, ναι, δεν είναι? Ναι. Ωραία. Πόσο καιρό πριν έγινε αυτή η έναρξη ουσιαστικά? Λοιπόν, καταρχήν σε όλες τις ομάδες δόθηκε ένα ρομποτικό kit που χορηγήθηκε από μια μεγάλη εταιρεία τηλεπικοινωνιών. Mm. Περίπου 600 ομάδες σε όλη την Ελλάδα δέχτηκαν αυτή την επιχορήγηση, αυτό το kit είχε την ιδιότητα να μπορεί σαν τουβλάκια Lego να δομήσουν μια ρομποτική κατασκευή με κάποιους αυτοματισμούς, με κάποιους κινητήρες, με κάποιους αισθητήρες. Όλες αυτές οι ομάδες λοιπόν το είχαν αυτό το kit πριν από τα Χριστούγεννα. Α, σε σύντομο χρονικό, ναι, διάστημα, δηλαδή με πάνω κάτω 3 μήνες. Ναι. Και αυτό που είπατε λίγο να πούμε, να διευκρινίσουμε, είναι σαν τουβλάκια Lego. Δηλαδή, ναι, μην φανταστεί ο κόσμος, όσος δεν πήγε βέβαια την, ναι, ναι, σήμερα στην διοργάνωση, δεν φανταστεί ότι είναι κανένα ρομπότ με... Εντάξει, είναι για παιδάκι, για το δημοτικό το παιδάκι. Ωραία, ωραία. Έγινε σήμερα ο διαγωνισμός. Λοιπόν, βγήκε ο νικητής, ναι, και θα πάει την άλλη Κυριακή με την, ναι, με την ομάδα του. Θα πάει, να φανταστώ. Ναι, η κάθε ομάδα αποτελείται στους κανόνες ήταν από 3 με 6 άτομα. Όλες οι ομάδες όμως είχαν 6 άτομα. Οπότε τα 6 άτομα που βγήκανε πρώτοι σε αυτό το διαγωνισμό θα μεταβούν στην Αθήνα για να δείξουν το έκθεμά τους και να συναγωνιστούν με τις άλλες 12 ομάδες. Αυτό το έκθεμα που είχε τίτλο, ο τίτλος του διαγωνισμού ήταν «Η δική μου πόλη», είχε ως αντικείμενο οι μαθητές του δημοτικού να δούνε την πόλη τους, να βρούνε κάποιο πρόβλημα που έχει η πόλη τους ή κάτι που θα μπορούσε να βελτιωθεί και στη συνέχεια με κάποια κριτική σκέψη και σκέψη μηχανικού να διερευνήσουν πιθανούς τρόπους επίλυσης, mm, και βέβαια να... ορμαδικά να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν αυτή τη ρομποτική κατασκευή που θα έχει κάπου με τα αισθητήρια και τους αυτοματισμούς έδινε κάποια λύση στο πρόβλημα. Α, πολύ ωραία, πολύ ενδιαφέρον. Και αυτό τύχει άμα κάποιος δεν το ήξερε και θέλει να συμμετάσχει ένα παιδάκι που δεν το ήξερε. Τώρα πάμε για την επόμενη χρονιά, έτσι, ουσιαστικά την πρώτη, ναι, χρονιά θα ξαναδημιουργηθεί, να φανταστώ, του χρόνου πάλι μια τέτοια διοργάνωση, έτσι δεν είναι? Ναι, καταρχήν να πω ότι αυτός ο διαγωνισμός, αυτό το συγκεκριμένο θέμα ήταν εθνικός διαγωνισμός. Η WRO διοργανώνει κάθε χρόνο και την Ολυμπιάδα Ρομποτικής και συγκεκριμένα τώρα τον Απρίλιο
δέχονται, θα γίνει ο διαγωνισμός που σε αυτή την Ολυμπιάδα ρομποτικής ο πρώτος που θα βγει θα συναγωνιστεί σε όλο τον κόσμο με ρομποτική κατασκευή. Άρα κάποιος που τον ενδιαφέρει η ρομποτική, είτε παιδί του δημοτικού, αυτό η Ολυμπιάδα αφορά δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Κάποιος λοιπόν μπορεί με την ομάδα του να συμμετέχει στον Απρίλιο στον πανελλήνιο διαγωνισμό Ολυμπιάδας πια ρομποτικής WRO για να βγει στο εξωτερικό. Αλλά κατά τα άλλα, αυτός ο διαγωνισμός, ο περιφερειακός διαγωνισμός που έγινε και στη συνέχεια ο τελικός, κάθε χρόνο ευελπιστούμε να γίνει. Έγινε πρώτη φορά τώρα. Και επιλέκτη. Πολύ καλά τα μηνύματα, πολύ καλή συμμετοχή. 100 άτομα ήρθανε, 14 ομάδες. Άρα λοιπόν σίγουρα αυτή είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να συνεχίσουμε. Ναι. Ωραία. Και πέστε μας λίγο τον στόχο ουσιαστικά του διαγωνισμού αυτού. Στο διαγωνισμό αυτό καλούνται οι μαθητές του Δημοτικού να βρουν ένα πρόβλημα και να οργανωθούν και να προσπαθούν να δώσουν μια λύση. Αυτό αλλά, που είπαμε πριν. Ναι, αλλά να πρέπει κιόλας να το παρουσιάσουν και σωστά κατά την ημέρα της επίδειξης. Άρα λοιπόν είναι και η παρουσίαση. Οπότε, μιλάμε για οργάνωση των παιδιών, οργάνωση, μιλάμε για συνεργασία των παιδιών. Ομαδικότητα. Όλα. Ναι, και επίσης θα πρέπει να βρεθεί το πρόβλημα, θα πρέπει να δημιουργηθεί και όλη η κατασκευή, η μακέτα. Άρα λοιπόν είναι και κάποια θέματα αρχιτεκτονικής φύσεως στο διαγωνισμό. Και αυτό φαίνεται και στη φόρμα βαθμολόγησης της ομάδας, όπου είναι πολύπλευρη. Δηλαδή υπάρχει ένα τμήμα που είναι η μηχανική κατασκευή του διαγωνισμού, του εκθέματος, ένα άλλο κομμάτι που είναι το πρόγραμμα, ένα άλλο η μακέτα και η παρουσίαση βέβαια και η ομαδικότητα. Όλα αυτά τα κριτήρια συμβάλλουν στην πολύπλευρη βαθμολόγηση της ομάδας. Ωραία, πολύ ωραία. Εσείς μείνατε ικανοποιημένος από τα εκθέματα και από την έμπνευση των μαθητών. Ασφαλώς. Αν και ως καθηγητής του Πανεπιστημίου έχουμε συνήθως συνηθίσει σε πιο εξειδικευμένες κατασκευές, εντούτοις οι κατασκευές αυτές είχαν αυτό το αυθεντικό, το κάτι το ιδιαίτερο, το οποίο βέβαια υπήρξαν κατασκευές που μας τράβηξαν το ενδιαφέρον. Πάντως, μόνο η προσπάθεια τους νομίζω ήταν αξιόλογη. Ήταν πάρα πολύ καλή και σίγουρα αυτά τα παιδιά που μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία έχουν ένα πολύ λαμπρό μέλλον να συνεχίσουν να εργάζονται έτσι ομαδικά και να δημιουργούν κατασκευές. Σίγουρα θα τους έδωσε τροφή και ιδέες, γιατί έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Έτσι. Και η πόλη της Κοζάνης. Και ίσως να αναφερθώ ότι εδώ στην περιοχή της Κοζάνης υπάρχουν ήδη αξιόλογες ομάδες από πριν που ασχολούνται με τη ρομποτική και έχουν διακριθεί σε διαγωνισμούς. Και στην Κοζάνη και στην Πτολεμαϊδα υπάρχουν ομάδες ρομποτικής που κατεβαίνουν στην Ολυμπιάδα της ρομποτικής και πηγαίνουν και στο εξωτερικό και λαμβάνουν κάποιες διακρίσεις. Άρα, εν ολίγης, το θέμα του διαγωνισμού όσον αφορά και την ρομποτική μέσα, έτσι, δεν είναι τόσο επιστημονικό όπως ακούγεται για τα παιδάκια του δημοτικού. Δηλαδή, δεν είναι τόσο επιστημονικό. Όχι. Αν και πράγματι ο όρος ρομποτική κάποιος το συνδέει συνήθως με κάτι τεχνικό, που ρομπότ, κατασκευή κτλ. Εντούτοις ο συγκεκριμένος διαγωνισμός, επειδή συμβάλλει στο να δημιουργήσει κάποιος μια μακέτα, δηλαδή καστικό, στο πώς να το παρουσιάσει, πώς να εκθέσει τις ιδέες του, πώς να μπορέσει να βρει μια λύση. Άρα λοιπόν όλα τα άτομα, είτε έχουν μια τεχνική, τους αρέσει πιο πολύ η τεχνική πλευρά του ζητήματος, είτε η παρουσίαση ή κάτι άλλο, μπορούν να συμμετέχουν σε αυτήν την ομάδα και γι' αυτό βαθμολογούνται όλες αυτές οι έννοιες. Δηλαδή, μια ομάδα που ήταν μόνο καλή στο να κατασκευάζει κάτι δεν είχε την ίδια βαθμολογία που θα είχε αν παρουσιαζόταν και όλα. Στην αξιολόγηση, θέλω να το πω, το πήρατε μόνο σας. Ουσιαστικά η αξιολόγηση ήταν και η κατασκευή όλη, όπως είπαμε και πριν, και η συνεργασία των παιδιών. Όλα έπαιξαν ρόλο στην αξιολόγησή σας, έτσι. Ναι, όλα τα. Εσείς ήσασταν ουσιαστικά κριτής. Εγώ, ναι. Και οργανωτική επιτροπή. Και στην οργανωτική επιτροπή, ναι. Ήταν, όπως είπατε, αξιόλογες όλες οι προσπάθειες. Ήταν πολύ καλές προσπάθειες, ναι. Ωραία. Και θέλω να μας πείτε λίγο τώρα η σχέση του τμήματος που ασχολείστε εσείς, αυτή τη στιγμή που διδάσκετε στο τμήμα. Ναι. Η σχέση με αυτό που κάνατε σήμερα. Ωραία. Καταρχήν, στο τμήμα μηχανικών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών διδάσκουμε αντικείμενα της μηχανικής που έχουν σχέση και με τη ρομποτική. Τα εργαστήριά μας τα ανοίγουμε σε σχολεία της πόλης της Κοζάνης και δεχόμαστε επισκέψεις όπου μπορούν και βλέπουν και τον εξοπλισμό μας και απαντάμε σε ερωτήσεις προσελκύοντας και ενδιαφέρον. Δηλαδή, ήδη βλέπουμε τα τελευταία χρόνια ότι έχει αυξηθεί και ο αριθμός των φοιτητών της Κοζάνης, των ατόμων της Κοζάνης που φοιτούν στο τμήμα μας. Γι' αυτό είναι πολύ θετικό. Θέλουμε εμείς να έρχονται άτομα από την Κοζάνη. Και βέβαια από όλη την Ελλάδα, αλλά και από την Κοζάνη. Έτσι λοιπόν, έχουμε ανοιχτές τις πόρτες μας, τα εργαστήρια και μάλιστα στο διαγωνισμό το συγκεκριμένο, επειδή μας
συνδέεται με τα δικά μας ενδιαφέροντα. Στείλαμε και εθελοντές και στηρίξαμε κιόλας από φοιτητές. Είχαμε 24 φοιτητές εθελοντές που στήριξαν οργανωτικά και βοήθησαν την Οργανωτική Επιτροπή στην όλη εκμόνηση, από την υποδοχή μέχρι την τεχνική υποστήριξη. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν το Πανεπιστήμιο διατηρεί ένα ανοιχτό κανάλι επικοινωνίας και βέβαια είμαστε πάντα ανοιχτοί σε προτάσεις συνεργασίας που έχουν σχέση με κάθε πλευρά της εκπαίδευσης, είτε δημοτικού, είτε γυμνάσιο, είτε λύκειο. Ωραία. Αυτή τη συμμετοχή, την Άλφα, την είδατε φέτος εδώ στην Κοζάνη. Είπατε πρώτη φορά έγινε στη Δυτική Μακεδονία, όχι πρώτη φορά έγινε στην Ελλάδα. Έχει γίνει και άλλες φορές στην Ελλάδα. Ναι. Η συμμετοχή ήταν η ίδια, γνωρίζουμε. Αυτό που γίνεται κάθε φορά στην Ελλάδα είναι η Ολυμπιάδα Πληροφορικής, mm-hmm. όπου εκεί πέρα γίνεται κατευθείαν στην Αθήνα ο διαγωνισμός. Έχει προέλευση. Αυτό ήθελα να πω. Έχει προέλευση. Ναι, έχει πολύ κόσμο που πηγαίνει. Αλλά τώρα αυτό εδώ πέρα το είπαμε να το κάνουμε σε περιφερειακό επίπεδο, mm-hmm. ώστε να δοθεί η έννοια ότι έχουμε προκριματικούς αγώνες και στη συνέχεια τελικούς. Και πώς και επιλέχθηκε η πόλη της Κοζάνης. Καταρχήν το τμήμα έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο, γιατί ένας διαγωνισμός πρέπει να έχει βέβαια και την υποστήριξη από κάποιο πανεπιστήμιο. Mm-hmm. Εμείς εδώ λοιπόν το Πανεπιστήμιο και το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικών και Ελληνικών, που είναι σε αυτά τα αντικείμενα, υπήρξε ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα της πόλης και γι' αυτό και η WRO μας επέλεξε την Κοζάνη για να γίνει ο διαγωνισμός. Νομίζω ότι πρέπει να καθιερωθεί αυτό, να σου πω την αλήθεια. Το άκουσα πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί δεν είχα την τιμή να έρθω σήμερα να το δω και από κοντά. Συγχαρητήρια στον νικητή να πούμε. Δεν χρειάζεται να πούμε ονόματα και τέτοια. Συγχαρητήρια στην νικητήρια ομάδα, η οποία θα εκπροσωπήσει τον ομιλητή Κοζάνη. Τη Δυτική Μακεδονία. Τη Δυτική Μακεδονία, συγγνώμη. Και καλή επιτυχία, όπως είπε η Στέλλα, να ευχηθούμε στα καλή παιδιά. Καλή επιτυχία, λοιπόν. Αυτός ο οργανισμός, ο διαγωνισμός, γίνεται και στο εξωτερικό. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση κάποιο παιδί να νικήσει εδώ στην Ελλάδα, να βγει η νικητήρια ομάδα και να πάει στο εξωτερικό σε κάποια αντίστοιχη. Ναι. Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός που έχει σχέση, είπαμε, η πόλη μου, mm-hmm. δεν οδηγεί στο εξωτερικό. Πρώτος, mm-hmm. θα πάρει κάποια. Η πρώτη ομάδα θα πάρει λάπτοπ, η δεύτερη θα πάρει κάποιο τάμπλετ και η τρίτη φωτογραφική μηχανή. Αλλά θα σταματήσει εδώ. Εν τούτης όμως, υπάρχει και Ολυμπιάδα WRO Πληροφορικής, mm-hmm. που σημαίνει ότι κάποιος που έχει διακριθεί σε έναν διαγωνισμό όπως αυτόν τον περιφερειακό, σημαίνει ότι έχει τα εχέγγυα να κατέβει και να διαγωνιστεί. Όχι, όλοι έχουν το δικαίωμα. Απλώς αυτός που έχει περάσει από αυτόν τον διαγωνισμό έχει και την εμπειρία. Πώς να παρουσιάσει, πώς να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις ενός διαγωνισμού. Άρα, μια ομάδα που έχει διακριθεί σε αυτό το διαγωνισμό, σίγουρα εγώ θα την συμβούλευα να κατέβει και στον διαγωνισμό, τον Πανελλήνιο και να βγει στο εξωτερικό. Αυτό θέλω να πω. Βγαίνει μετά η ομάδα, η νικητήρια ομάδα. Διαγωνίζονται όμως όλοι από την αρχή στην Ολυμπιάδα Πληροφορικής που θα γίνει τον Απρίλιο. Ναι. Απλώς αυτή η ομάδα έχει ήδη την εμπειρία. Και επειδή έχει διακριθεί σε έναν διαγωνισμό, σημαίνει ότι ήταν καλύτερη από τις άλλες. Άρα μπορεί να κατέβει και να διακριθεί κατά πάσα πιθανότητα και στην Ολυμπιάδα. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον πρωτοβουλία. Πολύ ωραίο το θέμα. Ναι. Βέβαια, τώρα να πω ότι στην Ελλάδα γενικότερα το αντικείμενο της ρομποτικής τα τελευταία χρόνια έχει πάρει μια άνθηση. Δηλαδή, συγκεκριμένα, η πρώτη Ολυμπιάδα Πληροφορικής έχει γίνει το 2009. Όπου ο νικητής πήγε μετά και διαγωνίστηκε σε πανελλήνιο επίπεδο. Εν τούτης όμως, στο εξωτερικό, ήδη από τη δεκαετία του 90 είχαν ξεκινήσει κάτι τέτοιο. Άρα λοιπόν, βλέπουμε ότι υπάρχει μια απόσταση, μπορεί 20 χρόνια περίπου που υστερούμε. Αν και όμως υστερούμε, εν τούτης, οι ομάδες που κατεβαίνουν λαμβάνουν συνεχώς διακρίσεις οι δικές μας. Άρα λοιπόν, μπορεί να έχουμε αργήσει να ξεκινήσει στο θέμα της ρομποτικής και γενικότερα στην εκπαίδευση. Εν τούτης όμως, οι ομάδες που βγαίνουν στο εξωτερικό μας αντιπροσωπεύουν επάξια και χαιρόμαστε αυτά τα παιδιά και ασφαλώς φέρνουν διακρίσεις στη χώρα μας. Εσείς πώς και ασχοληθήκατε, πώς και γίνετε κριτής, το επιλέξατε, θέλατε, γιατί βλέπω μιλάτε με πάθος σε αυτό το αντικείμενο. Καταρχήν, το αντικείμενό μου είναι σχεδιασμός πολύπλοκων ενσωματωμένων συστημάτων και συστημάτων ρομποτικής. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, εγώ διδάσκω αυτά τα αντικείμενα και ασφαλώς μου αρέσει να μπορώ ήδη από τις νεαρές ηλικίες να προσελκύσω άτομα στην επιστήμη αυτή, το δικό μου κλάδο, ώστε μπορεί κάποια στιγμή, γιατί όχι, να συνεργαστώ και μαζί τους και να κατασκευάσουμε κάτι πολύ καλύτερο. Πολύ ωραία. Okay. Γι' αυτό σας ευχόμαστε. Να αποκτήσετε περισσότερους μαθητές, να εμπλουτίσετε το τμήμα σας, να το εξελίξετε. Ό,τι καλύτερο, καλή επιτυχία στο έργο σας, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο και πρωτοπόρο για εδώ την περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Κάτι άλλο θέλετε να συμπληρώσουμε?
Όχι, ελπίζω του χρόνου να ξανασυναντηθούμε όλοι μαζί και να έχουμε πολύ καλύτερες εντυπώσεις από το διαγωνισμό. Πάντως ήταν ένας πολύ καλός διαγωνισμός και σίγουρα θα το θυμούνται όσοι λάβανε μέρος, που περίπου είπαμε 14 ομάδες, δηλαδή 100 παιδιά του Δημοτικού ήρθανε από Φλόρινα, από Γρεβενά, από Καστοριά και από το Πτολεμαϊδά και από Κοζάνη ασφαλώς και συμμετείχαν σε αυτό το διαγωνισμό. Δηλαδή 100 άτομα μπόρεσαν και λάβανε μέρος σε αυτό το διαγωνισμό. Και για πρώτη χρονιά είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό. Πράγματι, ναι. Πολύ μεγάλο το ποσοστό. Εντάξει, γιατί νομίζω η πιο περιφέρεια δεν τα ξέρει από τα μικρά τα χωριδάκια. Τα χωριδάκια γύρω-γύρω από τις μεγάλες πόλεις νομίζω να τα ξέρουν. Οπότε του χρόνου ευελπιστούμε να έχετε και τέτοια άτομα μέσα. Από ναι. Πιο περιμεθόρια θα το πω. Μακάρι να έχουμε όσο μεγαλύτερη συμμετοχή γίνεται. Και βέβαια, όταν γίνει, όπως έγινε τώρα με επιτυχία, ο πρώτος διαγωνισμός, σίγουρα αυτό ακούγεται του χρόνου. Και ασφαλώς χρόνου ο σκοπός μας είναι να είμαστε πάνω από 14 ομάδες. Και αυτό θα βάλουμε στόχο. Ωραία. Σας το ευχόμαστε λοιπόν να το βάλετε στόχο. Αυτά εν ολίγες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία να ξαναπούμε και στο έργο σας και στον παιδιών κάτω στην Αθήνα που θα πάνε. Να συνεχίσουμε εμείς λίγο, να συνεχίσουμε με μαγειρική. Έτσι, ναι. Κάναμε έτσι λίγο να ξεφύγουμε λίγο από τη σοβαρότητα του θέματος. Κάναμε ένα πολύ ωραίο κέικ νηστίσιμο σοκολατένιο μόνο με κακάο, γιατί τώρα όπως ξέρουμε είναι η Σαρκοστή και δεν τρώμε πολλά πράγματα, λίγα είναι και καλά. Νηστείας, ναι. Ναι, είναι περίοδος νηστείας. Αλλά το γλυκό το χρειαζόμαστε, επομένως. Ναι, γι' αυτό βάλαμε λίγο ζάχαριτσα μέσα για να μας κρατάει κιόλας, γιατί δεν τρώω στα βασικά κρέας κτλ. Πάμε λίγο να δούμε τη συνταγή μας και θα ξαναέρθουμε. Χαιρετήσαμε πριν από λίγο τον κύριο Δασιγέννη, αλλά ξέχασε να μας πει ότι στην Οργανωτική Επιτροπή είναι και η κυρία Δηματζίδου, η οποία είναι διευθύντρια του πρώτου εργαστηριακού κέντρου στην Κοζάνη, στην ΕΠΑΛ. Και έπρεπε να αναφερθεί οπωσδήποτε. Και το site λίγο να το δούμε, που μπορείτε να μπείτε μέσα και να δείτε τα αποτελέσματα των νικητών και του διαγωνισμού και να μάθετε και πληροφορίες αν δεν σας έχουμε καλύψει εμείς. Είναι www.pavlakos.uowm.gr. Το δείχνουμε κιόλας γιατί εντάξει, είναι λίγο σύνθετο. Είναι λίγο δύσκολο. Είναι λίγο δύσκολο, οπότε σας το δείχνουμε λίγο για να το βρείτε